Βρισκόμαστε στην αίθουσα Δημητρίου Αγοράστη, στο πνευματικό κέντρο του Δήμου Γρεβενών. Εδώ στεγάζονται οι μικρές λαογραφικές συλλογές και τα ξυλόγλυπτα του συμπατριώτη μας Δημήτρη Αγοράστη. Οι μικρές λαογραφικές συλλογές δημιουργήθηκαν το 2018 με την ευκαιρία του Παγκόσμιου Συμποσίου των Απανταχού Γρεβενιωτών 16 με 19 Αυγούστου και τότε έγιναν και τα εγγένεια. Ιδρύθηκαν 100 χρόνια μετά από την ίδρυση του πρώτου λαογραφικού μουσείου στην Ελλάδα που έγινε το 1918 από τον ποιητή Γεώργιο Ντρουσίνη και τον αρχαιολόγο Κουρουνιώτη. Καλλιοργά παραποτέ, λέει η παροιμία. Έστω και 100 χρόνια μετά δημιουργήσαμε αυτές τις μικρές λαογραφικές συλλογές που από εθελοντές, αλλά με τη βοήθεια των γρεβενιωτών της πόλης και της περιοχής που έδωσαν όλα τα εκθέματα που βλέπετε. Οι εθελοντές που δουλέψαμε για να στήσουμε όπως τα βλέπετε τα αντικείμενα και να τα συλλέξουμε συγχρόνως ήταν ο Φώτης Δημόπουλος που είχε πείρα επειδή στο χωριό του, στο Κυπαρίσι Γρεβενών, είχε κάνει ήδη στο σχολείο ένα μικρό μουσείο με γεωργικά και κτηνοτροφικά εργαλεία της περιοχής. Είχε ήδη μια γνώση. Εγώ προσωπικά ήθελα στον τόπο μου να υπάρχει ένα μουσείο, γιατί ήμασταν η μόνη πρωτεύουσα νομού που δεν είχαμε μουσείο. Και συγκεντρωθήκαμε το 17, ένα χρόνο πριν. Το μουσείο έγινε σε ένα χρόνο, λιγότερο από ένα χρόνο στήθηκε. Με την κυρία Μπόγκη Ευαγγελία και την κυρία Ρίγκου Ζαχαροπούλου Μίκα, στο φουαγέ κάτω, και εκεί συζητήσαμε για το μουσείο. Ο Δήμος έστειλε ηλεκτρολόγο, κατασκεύασαν τα διάφορα αυτά, πώς να το ονομάσω, τα βάθρα πάνω στα οποία στεγάζονται τα αντικείμενα και με το Φώτη τρέχαμε σε σπίτια, μπήκαμε σε υπόγεια, σε παλιά καταλαλημένα. Αυτό όλα ήταν εθελοντικό, σωστά. Εθελοντικά εννοείται. Πολλά όμως αντικείμενα της οικογένειας Μπούσο συγκεκριμένα τα είχε φυλαγμένα ο Δήμος σε μπαούλα, τα οποία τα βρήκαμε, τα φέραμε, τα ταξινομήσαμε. Έγινε καταγραφή ολωνών των αντικειμένων. Κάθε δωρητής τη φέρνει και περιγραφή του κάθε αντικειμένου. Η λαογραφική συλλογή είναι ανοιχτή ποιες ώρες? Λοιπόν, είναι τα πρωινά. Με τα οκτάμινα έχουν διοριστεί οι νέοι. Φέτος έχουμε δύο πτυχιούχους, που είναι από το πρωί στο μεσημέρι. Και είναι εκτός Σαββατοκύριακου. Εκτός Σαββατοκύριακου. Εμάς μας ειδοποιούν όταν πρόκειται να έρθει στο σχολείο και ερχόμαστε και κάνουμε την ξενάγηση αυτή. Έχουν έρθει και όχι μόνο σχολεία, από Γρεβενών και από άλλες περιοχές, περνώντας για εκδρομή και ξένοι. Επίσης, οι χοροδίες που έρχονται από τα διάφορα μέλη και κάνουν τις συναυλίες, και αυτοί τα έχουν δει, και γρεβενιώτες. Μπορώ να πω όμως, όχι ιδιαίτερα πολύ. Τα εκθέματα είναι εργαλεία γεωργικά, κτηνοτροφικά, παλιάς εποχής, εργαλεία κτίστη, τσαγκάρι, ξυλοκόπου, πράγματα που δεν, επαγγέλματα που έχουν εγκαταληφθεί και αντικείμενα χρηστικά, τα οποία δεν υπάρχουν σήμερα και δεν τα γνωρίζουν οι νεότεροι. Στην έξω αίθουσα έχουμε τον αργαλιό με πολλά υφαντά της περιοχής. Και να σας πω ότι το επισκέπτονται πολλά σχολεία και κάνει ιδιαίτερη εντύπωση στα παιδιά το μαλλί. Υπήρξαν μαθητές, παιδιά, που δεν είχαν ξαναδεί μαλλί.
Και όταν το πιάνανε, πλημμένο και γρανισμένο, όπως λέμε, έλεγαν όλα τι μαλακό και τι ωραίο που είναι. Γιατί ποτέ δεν είχαν δει μελί. Επίσης, έχουμε πολλά εκθέματα της οικογένειας Μπούσου, που βρέθηκαν φυλαγμένα από το Δήμο Γρεβενών, σε ωραία μπαούλα που εκτίθενται στην έξω αίθουσα. Οι πορσελάνες που βλέπετε εδώ, σπάνια μπακύρια, αυτό το μαγκάλι με το μισοφέγγαρο, ήταν η τουρκική εποχή τότε, ήταν πριν από το 12. Διάφορα οικιακά σκεύη, περίτεχνες κατσαρόλες με διάτριτα καπάκια. Τηγάνι που τηγάνιζαν τα αυγά, φυσικά αυτό το είχαν οι πιο εύφορες οικογένειες, και πάρα πολλά άλλα αντικείμενα. Εδώ βλέπετε τα γιούμια που περικούρωσαν το νερό, το φανάρι που ήταν το ψυγείο της εποχής, η γάστρα, πύληνα αντικείμενα, οι φτήνες που λέγανε, που φύλαγαν διάφορα τρόφιμα, ο παλιός νηπτήρας. Οι φορεσιές και τα υφαντά. Εδώ έχουμε υφαντά που δείχνουν την εξέλιξη της υφαντικής τέχνης. Όπως στην αρχαία Ελλάδα, τα πρώτα αγγεία είχαν γεωμετρικά σχήματα ζωγραφισμένα πάνω τους και χαρακτηρίζουν την εποχή που λέγεται γεωμετρική εποχή, έτσι και στα υφαντά εδώ βλέπουμε υφαντό με γεωμετρικά σχήματα. Και εκείνο το μαξιλάρι, επίσης, αυτό είναι από τη Σαμαρίνα. Αυτό είναι γρεβενιώτικο. Το μεσαίο το μοτίβο, βλέπετε, έχει, λέει, θυμίζει τον Δικέφαλο Αϊτό και έτσι χαρακτηρίζεται. Mm. Και έτσι ονομάζεται. Αυτό το βλέπουμε να συνεχίζεται το σχέδιο στο Μέτσοβο. Αλλά παλιά και εδώ στην περιοχή μας τέτοια υφαντά είχαμε. Ύστερα ήρθε η μετακίνηση με τους εμπόρους, τους κυρατζίδες, τους γραμματιζούμενους που είναι εξωτερικό και έφεραν τα σχέδια, τα φυλάδια που λέγαμε και έχουμε την επίδραση στα υφαντά της τέχνης ροκοκό, όπως βλέπουμε εδώ στην πάντα, τριαντάφυλλα και αγγελάκια, χαρακτηριστικό της εποχής ροκοκό, και τα άλλα τα μπουκέτα. Το συγκεκριμένο κάλυμα ντιβανιού, το λουλούδι, ονομάζεται γραμμόφωνο, επειδή θυμίζει το χουνί από το γραμμόφωνο. Ο απλός λαός είχε φαντασία μεγάλη και με ό,τι έβλεπε γύρω του έδωνε και την ονομασία. Εκείνο το υφαντό είναι πολύ παλιό, με φυτικές βαφές. Είναι υφανμένο το 1868 και θυμίζει, το επηρεασμένο από την Ισλαμική τέχνη, και θυμίζει το χαλί της προσευχής των μουσουλμάνων, που στη μια πλευρά έχει τον ουρανό, βλέπουμε μια κλιμακωτή αψίδα που ήταν στραμμένη πάντα από τους μουσουλμάνους προς τη Μέκα και προσκυνούσανε. Αυτό έμπαινε στην πόρτα, μπερντές, για να μην μπαίνει το κρύο μέσα. Φυσικά τότε δεν εφάρμοζαν καλά οι πόρτες και ήταν κάλυμα της πόρτας. Εδώ επίσης βλέπουμε γεωμετρικά σχήματα, το ζιγ-ζακ και με τρίγωνα που σχηματίζουν σώμα πουλιού και τρίγωνο μικρότερο που σχηματίζει κεφάλι πουλιού. Ωραία είναι τα συγκούνια ή ντουλουμάδες με κέντημα, με σπήρες, πάλι αρχαϊκό σχέδιο, αλλά τα ωραιότερα όλων που έχουμε είναι η φορεσιά της Αρακίνας. Πρόκειται για την ωραιότερη φορεσιά του νομού Γρεβενών. Αυτή είναι κάπα, βλέπετε, είναι όλη κεντυμένη στο χέρι. Το ύφασμα είναι υφαντό στον αργαλιό δίμητο και με κόκκινο κορδόνι κεντυμένο. Το κέντυμα και το ράψιμο το έκαναν ραφτάδες άντρες, όχι γυναίκες.
χρυσοραφτάδες, επειδή το κεντούσαν κιόλας. Εδώ έχουμε μια πολύ ωραία χρυσόκαπα από το περιβόλι, γυναικείο επανοφόρη, αμάνικο. Εσωτερικά έχει φλόκια για να είναι ζεστό, γι' αυτό και το ονομάζουν φλοκάτα ή χρυσόκαπα με το χρυσό. Εδώ παρατηρούμε αρχαιοελληνικά σχέδια, ακροκέραμα, σπήρες και γραμμικά ποικίλματα. Παρόμοιο σχέδιο έχουμε σε αυτή την κάπα που είναι από το σπήλαιο. Πάλι σχέδια που παραπέμπω στα ακροκέραμα με κόκκινο σιρίτι. Και αυτό εσωτερικά έχει φλόκια. Φτιαγμένα όλες οι κάπες και αυτή, αυτό λέγεται και αυτή με πιο απλό κέντημα, είναι από ύφασμα δίμητο, υφασμένο στον αργαλιό και μετά το πήγαιναν στα μαντάνια, ξύλινη κατασκευή, όπου έτρεχε το νερό με ορμή από το σωλήνα, καρούτα που λεγόταν, και τέσσερα ξύλινα σφυριά, κοπανάρια τα λέγανε, χτυπούσανε το βρεγμένο δίμητο για να σφίξουν, να κλείσουν οι τρύπες που δημιουργούνταν ανάμεσα στο στιμόνι και το υφάδι. Δυστυχώς, τα τελευταία μαντάνια που λειτουργούσαν στον ομό Γρεβενών ήταν στη Σαμαρίνα, σταμάτησαν το 1988 και βρίσκονται τώρα, εκτίθενται, στο Εθνολογικό Λαγροφικό Μουσείο Μακεδονίας Θράκης στη Θεσσαλονίκη. Εδώ βλέπουμε την ωραιότατη συλλογή ξυλών του Δημήτρη Αγοράστη, που κάθε έκθεμα είναι διαφορετικό. Κάτι παρουσιάζει. Εδώ είναι η σύλληψη του Αθανασίου Διάκου. Mm-hmm. Προχωρούμε. Η αρπαγή της κοπέλας, πλούσιη. Ο πόλεμος που φέρνει. Mm. Τα πάθη του Χριστού. Πολύ εντυπωσιακό. Ναι. Εδώ αρχηγεί διαφόρων κρατών με τον Πάπα. Αν εστιάσετε επάνω, φαίνεται, διακρίνεται ολοκάθαρα ότι είναι ο Κένεντι. Mm-hmm. Και δεξιά ο Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ. Λαϊκή τέχνη, οικιακή οικοτεχνία, αργαλιός, τσικρίκι, ανέμι, ό,τι έκαναν οι γυναίκες της περιοχής μας. Γιατί κάθε σπίτι παλιά ήταν μια μικρή οικοτεχνία, ένα εργαστήριο και διάφορα άλλα θέματα. Εδώ τι βλέπουμε? Εδώ είναι τα ναρκωτικά. Mm-hmm. Ναρκωτικά. Δύο νέοι μέσα σε ένα νοητό παράδεισο που όμως, χωρίς να το αντιλαμβάνονται, οδηγούνται στο θάνατο. Κατασκευάστηκε το 1971 και έχει τα αρχικά LSD του ναρκωτικού που... Πώς τους αγκάλιασε ο θάνατος, γιατί τα ναρκωτικά εκεί στο θάνατο οδηγούν. Συμβολικό, πολύ συμβολικό. Στη συνέχεια. Βουκολικό. Έχει δέντρα, μια αρκούδα, ξυλοκόπο που κόβει, κάποιος εδώ το δέντρο, κάποιος εκεί την αρκούδα την ενοχλεί. Εδώ είναι διάφορα επαγγέλματα. Ο αρκουδιάρης, μάλλον πολύ αρκουδιάρης, ευτυχώς σταμάτησε αυτό το φρικτό για τις αρκούδες βασανιστήριο, να τις βάζουν να κοροπηδάνε. Ο Αδάμ και η Εύα στον παράδεισο και ο Όφης με το φίλι. Και εδώ η φυγή της Παναγίας, του Χριστούλη και του Ιωσήφ στην Αίγυπτο, δίπλα από τη χώρα. Από εκεί βλέπουμε φαντά πάλι. Αυτά είναι εργόχειρα των γυναικών, με αρχαία ρητά και γνωμικά. Χρόνου Φίδου, το γνωστό γνωμικό που το είπε ο Χίλων ο Λακεδαιμόνιος. Το πεπρωμένο Φυγήν Αδύνατον.
έργα της γυναικών χειροποίητα, συλλογή όπλων, διάφορα μικροαντικείμενα. Εδώ πολύ ωραία. Και εδώ βλέπουμε διάφορες πορσελάνες. Πορσελάνες της οικογένειας Μπούσιου. Φυσικά αυτές ήταν όλες εισαγόμενες. Είναι από την εποχή του 10-12, πριν ελευθερωθεί η Μακεδονία. Εδώ έχουμε τα γυλαίκα των γυναικών, τα τσικέτα που λέγαμε, όπως έχουμε εκεί. Αυτή ήταν η ονομασία τους δηλαδή. Τσικέτο. Mm-hmm. Φορεσιά των γυναικών, πάνω από το καλό φόρεμα της στόφα και αυτά με το πολύ ωραίο κέντημα. Κοιτάξτε πόσο περίτεχνο είναι. Το συγκεκριμένο είναι από τη Σαρακίνα. Η πίσω όψη και εκείνη άλλο μπροστινά όψη. Υπάρχουν από διάφορες περιοχές. Ναι, ναι, από διάφορα χωριά των Γρεβενών. Mm-hmm. Εδώ παλιά όπλα και μαχαίρια. Εδώ γράφουμε τα ονόματα των δωρητών. Μέχρι στιγμής είναι 130 οι δωρητές. Και εδώ σε ένα άλλο τετράδιο καταγράφουμε τους επισκέπτες. Έχουν επισκεφτεί την έκθεσή μας πολλά σχολεία και ο αριθμός των μαθητών υπερβαίνει τους 600. Εδώ βλέπουμε το αρχαιότερο αντικείμενο της έκθεσής μας, που είναι δίσκος από μέταλλο αλπακά, είναι κατώτερο από το σίμι, είναι της οικογένειας Μπούσου και έχει επάνω το έτος κατασκευής, 1769. Αντικείμενο αιώνων δηλαδή. Είναι από ολομέταξο ύφασμα, θήκη για μαντήλια, θήκη για βούρτσα και χτένα, που ήταν σχεδόν απαραίτητα σε κάθε σπίτι νοικοκυρεμένο. Εδώ έχουμε μια σπάνια πύλινη σόμπα, ανήκε στην οικογένεια Κατσάνου, τώρα ανήκει στην οικογένεια Δίγκα, η οποία μας την παραχώρησε. Θερμά στα ξύλο, φτιαγμένη από πυλό, περίτεχνο σκαλισμένο και ένα σπάνιο επίσης μαγκάλι της οικογένειας Τσολάκη, κωνσταντινοπολίτικο. Απέναντι τι βλέπουμε? Αυτό. Απέναντι βλέπουμε το κελάρι ενός αγροτικού σπιτιού, παλιό άρωτρο ξύλινο. Εκείνο το ξύλο αριστερά το βάζανε στο ζώο, τα βόδια, και άλλο αλέτρι δεξιά. Το ορθογώνιο ξύλινο αντικείμενο είναι, να το πω, αποθήκη, όχι αποθήκη, αλλά δοχείο που μάζευαν το σιτάρι, συγκέντρων ή το αλεύρι. Σήκωνε το ποτάκι η νοικοκυρά και έπαιρνε όσο αλεύρι ήθελε για να ζυμώσει το ψωμί. Και διάφορα βαρέλια για κρασί, για άλλα τρόφιμα, πιθάρι για λάδι κλπ. Εδώ ένα αντικείμενο ενός αστικού σπιτιού, μια ωραία περίτεχνη κούνια, σαρμανίτσα, τεγμένη το 1920, ανήκει στην οικογένεια Γιώτα, για το βορρά, με ταξωτές παντόφλες που τις κάνανε οι νύφες, οι φιάτικες, και εκεί ένα αντρικό νυχτικό. Ή πάντα τα μαξιλάρια. Εδώ βλέπουμε τα μπαούλα της οικογένειας Μπούσιου. Σε αυτά τα μπαούλα μέσα βρήκαμε όλες τις πορσελάνες και τα μπακέρια που σας έδειξα. Μάλιστα. Το συγκεκριμένο έχει επένδυση από δέρμα ζώου, πιθανόν αγελάδας. Και εδώ τα αρχικά και το έτος 1882. Ανδρέας Δημητρίου Μπούσος. Η καπελιέρα της οικογένειας Μπούσου. Και που εδώ αρχίζουν τα εργαλεία της οικοτεχνίας. Αργαλιός, τσικρίκια, ανέμες. Η λανάρα που λανάριζαν το μαλλί, αφού το έπλυναν με τα μεταλλικά δόντια, το έγναν για να γίνει έτσι αφράτο και μετά να το κάνουν νήμα, είτε στη ρόκα,
είτε στο Τσικρίκι. Ο Γιούκος με τα υφαντά, όταν τέλειωνε η υφαντά, τα έβαζαν το ένα πάνω στην άλλο, στο άλλο και δημιουργούνταν ο Γιούκος με τα πρικιά της κοπέλας, τα υφαντά. Τότε όλα ήταν υφαντά. Κουβέρτες, σκαλιά κλπ. Αργαλιός. Φλόκος, για φλοκάτι, η σαΐτα, οι παλιές κούπες, τα φουκάλια και εδώ εργαλεία λιχνίσματος του σιταριού, αφού το θέριζαν με ένα, τόστοναν τα στάχια σε ένα ίσο μέρος, πολλές φορές ήταν στρωμένο με πλάκες να είναι καθαρό και δυο άλογα. Έσαιναν αυτό το ξύλινο αντικείμενο που λέγεται δοκάνι, που έχει μεταλλικά δόντια. Mm. Αυτό περνώντας πάνω από τα στάχια, έτριβε τα αγάνια και ξεχώριζε το σιτάρι από το άχυρο. Mm-hmm. Και μετά, με αυτά το ξύλινο αντικείμενο που μοιάζει με πιρούνι, όπως βλέπουμε εδώ, η μέρα που φυσούσε αέρας, το σήκωναν, ο αέρας έπαιρνε το άχυρο και το σιτάρι, σαν πιο βαρύ, έπεφτε κάτω και έτσι συγκέντρωνε το σιτάρι. Και το πήραν μετά στο μήλο για να γίνει το αλεύρι. Και πολλά, πάρα πολλά άλλα αντικείμενα. Αυτά τι είναι? Αυτά είναι μπουκάλια μεγάλα για κρασί, μαντζάνες που τις λέγανε, καλάθια που μάζευαν τα σταφύλια. Εδώ έχουμε παλιές φωτογραφίες που δείχνουν διάφορες εργασίες που έχουν σχέση με το μαλλί. Εδώ είναι λανάρα στη Σαμαρίνα που με την υδροκίνηση, με τη δύναμη του νερού, λειτουργούσε η πρώτη λανάρα που έγινε, δηλαδή αντί να το κάναν σε εκείνο το αντικείμενο, υπήρχε μηχανή που δούλευε με την κίνηση από το νερό και δημιουργούσε έκανε το... λανάριζε το μαλλί, να το πω έτσι απλά, λανάριζε το μαλλί. Εδώ, το μαλλί, αφού το έγνηθαν στη ρόκα, το έκαναν νήμα, αυτό λέγεται ίδιασμα. Σε μεταλλικά καρφιά που τα έχουμε εκεί, το έβαζαν στο χώμα. Μάλιστα. Και είναι το στιμόνι. Για έτσι να... ονομαζόταν. Το στιμόνι, για να ίδιασμα η εργασία. Στιμόνι είναι το νήμα πάνω στο οποίο γίνεται το κάθε υφαντό. Μάλιστα. Το συγκεκριμένο είναι για φλοκάτι. Εδώ πώς το μάζευαν, αφού το ίδιασαν έτσι, το μάζευαν στο αντί. Αντί είναι αυτό το εργαλείο. Αυτό το εργαλείο του αργαλιού, σε αυτό μαζευότανε το στιμόνι, περνούσε από τα μυτάλια και το χτένι και μετά ξεκινούσε η γυναίκα να το υφαίνει. Μάλιστα. Εδώ γυναίκα στο Τσικρίκι από το 1927. Αυτή είναι από τους περιηγητές Γουέις και Τόμσον, οικογένεια, πώς δουλεύει το μαλλί της Σαμαρίνα. Τα μαντάνια που σας είπαμε, τα ξύλινα που χτυπούσαν το δίμηνο, τα ξύλινα σφυριά, κοπανάρια που τα λέγαμε. Γυναίκα από την Αυδέλα με το τσιγκούνι ή ντουλωμά. Πολύ ωραίες φορεσιές. Ναι, παραδοσιακές, παλιές. Άντρας από το περιβόλι με την επίσημη φορεσιά. Αυτή η φορεσιά ήταν της περιοχής μας. Mm-hmm. Η φουστανέλα και το τσιπούνι. Όχι αυτά τα παντελόνια που φοράνε τώρα. Δεν έχουν καμία σχέση με την περιοχή μας. Αυτή ήταν η φορεσιά η επίσημη και στα Γρεβενά και στα χωριά εδώ προς την Πίνδο. Γυναίκα ηλικωμένη από την Αυδέλα, βλέπουμε φοράει τη φλοκάτη με το κέντρο. Εδώ κοιτάξτε, είναι νιώποντο ζευγάρι από τα Γρεβενά. Η νύφη πιο μοντέρνα έχει νυφικό, αλλά ο άντρας παραδοσιακά ντυμένος. Φουστανέλα, το ζωνάρι και παλτό. Και εδώ επίσης άλλο ζευγάρι από το Σιταρά. Τότε ήταν συνηθισμένο ο άντρας καθιστός, η γυναίκα όρθια. Με την επίσημη φορεσιά, φουστανέλα, τζιμαντάνι
Να πούμε ότι πολλά στοιχεία της φορεσιάς μας οδηγούν στην αρχαιότητα. Αυτό το γυλαίκο, το αντρικό, τζιμαντάνι που λέγεται, που το φορούσανε οι άντρες, μας παραπέμπει στον αρχαίο θώρακα. Όπως ο θώρακας προστάτευε τους στρατιώτες, ο μεταλλικός θώρακας, από τα βέλη ή τα σπαθιά του εχθρού, το δημητένιο τζιμαντάνι προστάτευε τους ανθρώπους από το κρύο. Εδώ βλέπουμε μηχανή ραψίματος και κεντήματος, κεντημένο κάδρο με τον μύθο του Φρίξου και της Έλλης, είναι ολοκέντητο. Εδώ είναι μηχανή τσαγκάρι. Μάλιστα. Και επίσης πάλι παλιές φωτογραφίες. Μια παντροζευγάρι στη Σαμαρίνα, πάλι επίσημη φορεσιά. Και όταν άρχισαν να αφήνουν την φουστανέλα, φορέθηκαν τα δημητένια κουστούμια. Εδώ είναι άντρες από τη Σμίξη. Αυτά μέχρι τη δεκαετία του 60 σε πολλά χωριά φοριόταν ακόμα εδώ στην περιοχή μας. Και εδώ έχουμε παλιά έγγραφα, τουρκικά και παλιές φωτογραφίες. Τα τουρκικά βέβαια δεν έχουν μεταφραστεί, πρέπει να βρούμε τρόπο να τα μεταφράσουμε.